Φλέξαμε τα μπούτια μας, τα κίνα και τα τούτα μας και μπήκαμε με φόρα στην οθόνη. Τους γείτονες τρελάναμε, σαλάτα που τα κάναμε και φάγαμε του έρωτα τη σκόνη. Εγώ αυτή ο εραστής της κι όλοι οι άλλοι, για κοίτα πως χωρέσαμε σε ένα κανάλι. Εγώ αυτός όλο το σόι του και σία, μπλεχτήκαμε μαζί στην ίδια ιστορία. Και άμα λάχι θα στο λέω κάθε μέρα, πως είναι μάγκα μου όλα λόγια του. Και να μην μείνεις να με ξανά, please. Γαλάτιο, είσαι παρακαλώ. Επιμένω. Θέλω να είμαστε μαζί. Να κυκλοφορούμε μαζί. Δεν μας νοιάζει, δεν φοβάμαι κανένα. Γαλάτια! Κερδίσαμε! Τι κερδίσαμε? Το Τζόκερ! Αντρικό μου, μισό εκατομμύριο! Τι λέει, ρε! Τούτο που σου λέω, ρε! Ρε, ψες αν είσαι κλήρωση τον Τζόκερ. Είμαστε οι μεγάλοι τυχεροί, ρε! Μισό εκατομμύριο! Είναι λάθος η πληροφορία σου, Πόλη μου. Ακόμα είμαι η νόμιμη σύζυγος του Αντρίγου και αυτό σημαίνει ότι δικαιούμαι μερίδιο από τα κέρδη. Θα μείνεις μια φτωχή, χωρισμένη, ασήμαντη παρουσιάστρια, Ναταλή. Και έτσι για να τελειώνουμε, θα σου ανακοινώσω, Γιαννάκη, ότι θα μείνω με το Θήτο. Είναι τα πράγμα. Βραζιλία, ετοιμάσου και σου έρχομαι με μισόν εκατομμύριον. Θήτο μου, θα περάσει ζωή και κότα. Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλιάνες, καρναβάλι! Παναγία μου, Παναγία μου! Να πρασινίσουν που το κακό τους οι γειτόνισσες μόλις μάθουν πόσα λεφτά κερδίσαμε! Θα σου κάνω ένα παρτιντρί κουβέρτον και δεν θα καλέσω καμιάν τους! Καλιά, πεινώ, μην τα μου σιάπαμε. Χα, ένα παραγγείλω με μπόξο σήμερα. Διαλέξετε ό,τι θέλει η ψυχή σας. Πάρτε από τσιν τα σέσι σούσι να μου τα λαλείτε. Τα σέσι είναι πολύ ακριβά, γιαγιά μου. Δεν πειράζει, μάνα μου, ας είναι ακριβά. Γιατί έτσι όλοι είμαστε στην τρελή χαρά. Μαμά, σε παρακαλώ, αφήστε με να το πω εγώ, δεν αντέχω. Πες το εσύ, γιατί δεν του είσαι να σπάσεις. Μα τι έγινε, τι είναι το ύφος που έχετε οι τρεις σας? Μωρά μου, μωρά μου, ακούτε με καλά, ακούτε τη θεία. Ο παπάς σας και ο Φύτος εκερδίσα τον Τζόκερ. Και πόσα λεφτά κερδίσαμε δηλαδή? Μισό εκατομμύριο ευρώ, Καρολίνα μου. Μες στο χαρτοφύλακα, μπας στο κομωτίνο. Άρα, μου πει να φέρεις το χαρτοφύλακα, θέλω να τα δω. Σιγά, ο παπάς σας είπε, πόψε που να'ρθει μετά τη δουλειά, θα κάτσουμε όλοι και θα κάνουμε την μοίρασα. Ο παπάς σας παίρνει τα μισά και τα άλλα μισά ο Φύτος. Δεν ξέρω τίποτε, οι ξαδέλφες σας, κρατούμε το για έκπληξη. Μισό εκατομμύριο, δεν το πιστεύω, Άγγελ, ακούεις? Ακούω. Η μάμα ξέρει το. Η μάνα σου έχασε και τον Αντρίκο, έχασε και τα λεφτά. Είναι μόνο να είσαι καμάς, πρόσεχε. Σα θυμηθείς. Τα πάντα. Σαν να δεν έχασα ούτε ένα λεπτό μου τη ζωή. Τα πάντα. Αν θυμάσαι και τι μου είπες μες στον το γραφείο πριν το ατύχημα. Ναι, και θέλεις να συνεχίσω την κουβέντα μου που έμεινε. Λόγω μου, δεν χρειάζεται. Καλά είμαστε με την αμνησία σου. Ανοίξουμε την κουβέντα τώρα, να ανοίξουμε φάγες πάλι. Δεν έχω επιμένω. Ό,τι και πεις, έχεις δίκιο. Και αν θες να με φτύσεις, να με χτυπήσεις, να με βρήσεις, έχεις δίκιο. Είπα σου, θέλω να συνεχίσουμε τη συγκεκριμένη κουβέντα. Αξίας του. Αντρικό, θέλω να σε χάσω σαν φίλο. Σε παρακαλώ, θέλω να με συγχωρέσεις. Θέλω χρόνο να σκεφτώ αν θα σε συγχωρέσω. Προς το παρόν πρέπει να σκεφτώ τι θα κάνω το μισό εκατομμύριο. Είναι αλήθεια ότι κέρδισες, δηλαδή. Νομίζω ότι κάνεις πλάκα. Ε? Παίχτη μου, παίχτη μου! Κύριε Μαρέγκο, είπαμε ναι, είμαι χαρούμενος παίχτης, αλλά δεν ήξερα αν θέλω να μείνουμε φίλοι. Εντάξει, ρε, συγγνώμη. Ήταν αυθόρμητο που η χαρά μου. Δεν έχω κατάλαβες τι θα γίνει τώρα. Αλλάξε ζωή σου. Θα ξοφλείς τα χρέη σου, θα σπουδάσεις τα κοπελούθια σου.
Θα μπορείς να αγοράσεις και εσύ ζωτή για τη μονιάκα σου, τη σκυλάκα σου, να πιένεις και χειμώνα και καλοκαίρι. Πιένεις και καλά. Θα να πηγαίνω και εξωτερικό να ρυθρώ στους ομίλους, αλλά θα μας κάνει τη χάρη κατά που χωρώ. Δεν μ' αλλάζονται. Μπορούμε να πιένουμε να θέλουμε την Μπάρτσα, θέλεις, Βαρκελόνη, Ισπανία. Α? Αντρίκο, εδώ είσαι, αγάπη μου. Εγώ, Βασίλη, έφυγε, Αντρίκο μου. Περίμενε, Αντρίκο μου, σε γύρευα. Να με κάνεις τι, εμένα, ρε, να με κάνεις τι. Έμαθα κάτι και ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι αλήθεια. Ό,τι θέλεις να μάθεις να μιλήσεις με τον δικηγόρο μου. Αντρίκο, σε παρακαλώ, είμαι ακόμη γυναίκα σου. Βασίλη, υπόψε να πάμε για μπύρες. Είμαι άλλο μόνο μπύρες, σαπάνιες, είσαι μέσα. Φυσικά, τι ώρα. Να σου τηλεφωνήσω. Αντρίκο, περίμενε, θέλω να σου μιλήσω. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε εμείς, τίποτε, Νάταλη. Αντρίκο. Άντε, γεια. Εσύ του είπες να μου συμπεριφέρεται έτσι. Εγώ. Μα είσαι καλά. Σωστά τη λέω τώρα. Εσύ δεν ξέρεις πάντα τέσσερα ακόμα με την αμνησία σου. Τέλος πάντων, άντε, σήκω από το γραφείο μου, έχω και δουλειές να κάνω. Και ο γράφειος σου. Νάταλη, τελειώσαν τα ψέματα. Η αμνησία μου επιτέλους έφυγε. Επανήλθε η μνήμη μου. Και μίλησα και με τον Αντρίκο, μίλησα και με την Εύα. Α, δηλαδή εγώ τελευταία θα μου θυμάμαι. Γιατί με αφήνεις εκτός από θέματα που με αφορούν. Τίποτε δεν σε αφορά πλέον, Νάταλη. Ούτε θέματα γραφείου σε αφορούν, ούτε θέματα που τη ζωή μου σε αφορούν. Τέλος. Α, έτσι τώρα πάει. Έτσι και δεν γυρνά τίποτε πίσω. Μάλιστα. Ακόμα όμως δεν είπα την τελευταία μου κουβέντα. Δεν κατάλαβα τώρα. Απειλείς με. Όχι, κάθε άλλο. Ήρθε ο καιρός πια ο καθένας να πάρει τη θέση που του αξίζει, Βασίλη. Μάλιστα. Τώρα μιλάς. Και θα αρχίσω τώρα από αυτή τη θέση. Σήκω από το γραφείο. Η θέση είναι δικιά μου. Τι. Τι, τι. Εγώ είμαι η διευθύντρια στο κανάλι. Μετά από εντολή βέβαια του καναλάρχη. Σήκω από την καρέκλα μου τώρα. Με την καλύτερη μου φίλη. Απατούσε με την καλύτερη μου φίλη. Πώς δεν μπορούσαν να μου το κάνουν τούτο. Μπροστά στα μάτια μου. Εύα μου, πώς νιώθεις? Πολύ. Δεν έχω όρεξη να μιλήσω με κανένα. Ειδικά μαζί σου. Εύα, δικάς με. Εγώ είμαι με το μέρος σου. Δεν είμαι ούτε για λύπηση, ούτε χρειάζομαι δικηγόρο. Πάντως, μπράβο σου. Είσαι επαγγελματίας. Έξερες ότι η κουμέρα σου έχει δεσμό με τον άντρα σου και εσύ συνέχισες να δουλεύεις μαζί της. Θέλει μεγάλη κράση. Δεν είπα την τελευταία μου κουβέντα ακόμα. Τον τη στιγμή εμείς έχουμε έναν κοινό σημείο. Ναι. Ποιο είναι το σημείο, Τζοκό, δεν το βλέπω. Το κοινό σημείο είναι η Νάταλη. Θέλουμε τζιθκιό να την εξαφανίσουμε, να την εκδικηθούμε. Τούτη είναι η κατάλληλη στιγμή. Εύα, θέλω να με υποστηρίξεις για να αναλάβω την παρουσίαση της εκπομπής. Ποιος σου είπε ότι θα πέσω τόσο χαμηλά για να ζητήσω να φύγω τη δουλειά της? Έλα τώρα, αγάπη μου. Μαζί μου που μιλάς. Είμαι σίγουρος ότι το έκαμες ήδη. Εύα, εγώ είμαι ο κατάλληλος για να αναλάβω την εκπομπή. Και τώρα που έγιναν έτσι τα πράγματα, θα μείνει πάνω μου. Να αναλάβω, να ξέρω τα πάντα, την κάθε κίνηση του Βασίλη. Και θα ξαναεμφανιστεί καμιά τσαχπινούλα παρουσιάστρια για να φοάσαι. Πολύ, σε παρακαλώ, σταμάτα. Ο άντρας μου αγαπάμε. Αγαπάσαι, αλλά πατάσαι. Για το καλό σου που το λαλώ. Πάλε είσαι αρρωστή εσύ. Ναι, πολύ. Πάλε να αρρωστεί. Και να για πολύ καιρό ακόμα αρρωστεί, γι' αυτό μην το ξανασχολιάσει. Θέλω με διανοηθείς. Όχι, να διανοηθώ και να το πω, γιατί θέλω να σου κάνουν πόλεμο και να σου ρίχνουν την ψυχολογία σου. Τι συμβαίνει? Πέτε μου να μην αναγκαστώ να ερευνήσω το θέμα. Εξάλλου τούτε η αδιάθεσή και οι αναγούλες των τελευταίων καιρών έβαλα μέσα υποψίες. Εντάξει, πολύ. Για να μένεις με στην κουτσομπολιστική κοινογωνία, θα σου πω. Είμαι έγκυος. Έγκυος? Ραφαέλα μου, αλήθεια? Δεν ξέρω τι να σου πω πραγματικά. Να κλάψω, να χαρώ. Ούτε εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω. Απλά να μην την αναστατώνετε. Λοιπόν, εγώ πάω στη δουλειά μου και σας παρακαλώ να προσέχετε την αρφή μου διπλά τώρα που είναι διπλή, εντάξει? Ραφαέλα μου, μην ανησυχείς τώρα που να αναλάβω εγώ την εκπομπή, είναι να σε αφήνω να ξεκουράζεσαι. Έλα, έλα, κάτσε. Τι εννοείς να αναλάβεις την εκπομπή? Πάρθηκε έτσι η απόφαση. Ραφαέλα μου, άφησε το. Ή για τα Παναήρκα πόλης. Η Νάταλια μαυροπινακισμένη. Η Ραφαέλα είναι έγκυος, το αμήλυτον παιδί είναι πια να συνεχίσει τις σπουδές του. Άρα ποιος μένει για την παρουσίαση? Α, πέντε μου. Ποιος μένει? Μόλις το έμαθα ήρθα. Πέ μου, γιατί συνεργάζεσαι να πάει στο νοσοκομείο? Αν αποφάσισε ο Χάρος να με πάρει, να τον υποδεχτώ στην αυλή μου.
Ο γιατρός είπε να μην τον κουράζουμε, κυρία Ουρανία. Η Ουρανία θα μείνει όση ώρα θέλει. Μένει σε σημεία και θα κάνω πολλή ώρα. Ένα θείο σύντομα. Εντάξει, εγώ να είμαι δίπλα και φωνάζεται. Ουρανία, ο χρόνος μου μετρά αντίστροφα. Έχω πολλά, πάρα πολλά προβλήματα με την καρδιά μου. Τι λαλείς το έτσι απλά, σαν να έχει γρήπη. Πρέπει να κάνεις εγχείρηση. Πρώτα η υγεία. Πρώτα η συνείδηση, Ουρανία. Τώρα που ήβρα εσένα και την κόρη μου, έθελω τίποτε, τίποτε άλλο. Να χαρείς. Δεν με κλαμουρίσεις. Θα πω τη Σοφία να κανονίσει την εγχείρηση. Έθελω να της πεις τίποτε. Οπότε θελήσει ο Θεός να με πάρει. Να με πάρει κοντά του. Ξέρεις, κι εγώ περίπου το ίδιο νιώθω. Όμως, έχω πολλά πράγματα να σου πω. Για μεγάλα λάθη που έκανα στη ζωή μου. Όμως, μια άλλη φορά, τώρα ένα τσιάπικο να ξεκουραστείς. Στο καλό. Στο καλό, Ουρανία. Και ευχαριστώ σου πολλά που ήρθες. Γεια σου. Τον Καγκουλίνο ότι θα έρχεσουν, έξερα το πεθερά μου. Εγώ σε ενημέρωσα. Τώρα που πάει και ποιο θα έβρεις, ένας Θεός ξέρει. Αλλά θα το μάθω. Να είσαι σίγουρη ότι όλα θα τα μάθω. Σήμερα κιόλας. Πού παίρνεις τούντες 25.000. Σοφία μου, χαίρομαι πραγματικά που είσαι εδώ. Κι εγώ χαίρομαι κάθε φορά που σε βλέπω. Πες μου, πώς είσαι. Είμαι καλύτερα από τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνησε η ζωή μου και μπαίνει μια τάξη. Εσύ πώς είσαι? Εγώ, όπως άκουσες, μετά από μισό αιώνα, κατάφερα επιτέλους να βρω τον παπά μου. Τη μάμα μου δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Επέθανε. Είδες όμως έναν αδερφό και δίδυμο. Τα άλλα στάφερε η ζωή. Στην περίπτωσή μου, δεν είναι η ζωή που τάφερε, είναι η ουρανία που τάφερε. Αλήθεια, Σοφία, ήθελα να σε ρωτήσω πώς νιώθεις για την ουρανία. Να καταφέρεις ποτέ να τη συγχωρέσεις. Τι να σου πω, ρε Γαλάτια μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να την κρίνω πλέον. Ήθελε να έχει έναν παιδί που τον άνθρωπο μου ερωτεύτηκε. Ξέρεις, η ουρανία έμεινε έγκυος που τον Κακουλή. Και έγινε αιτία η ιδεολογική μου μάνα να το χάσει. Ο καθένας στη ζωή να ανεβαίνει το δικό του κόλωθα. Ξέρεις, ρε Σοφία, πέρασε μου κάποια στιγμή που το μυαλό να σκοτώσω την Ελία. Ευτυχώς που έμεινες μόνο στη σκέψη. Μια λεπτή κλωστή χωρίζει τη λογική μου την παράνοια, Γαλάτια. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σου μιλήσω. Σκεφτήκαμε με τον Φόντι να φύγουμε, να πάμε μαζί στην Καναδά. Μακριά από το παρελθόν. Τι νομίζεις? Εγώ θα στηρίξω όποια απόφαση και να πάρεις με τον Φόντι. Πρέπει όμως να σου πω κάτι, Γαλάτια μου. Η Ραφαέλα είναι έγκυος που το Φόντι. Τι? Ξέρω, σοκαριστικό. Μάθαμε το εψές. Ήρθε από το σπίτι μας η γιαγιά της Ραφαέλας μαζί με τον παππούν της. Σοκαριστήκαμε αρκετά με τούτο το νέο. Sorry, Σοφία, αλλά πρέπει να μιλήσω στο Φώτη. Γαλάτια! Ο Φώτης δεν το ξέρει ακόμα. Σε παρακαλώ, με τσακώτης μαζί του. Γαλάτια, τι έπαθες, μίλα μου. Ζαλίστηκα. Ελπικό, που σοκαρίστηκες, εν ερεμήσεις. Πρέπει να μιλήσω στο Φώτη, Σοφία. Δεν είσαι σε θέση να οδηγήσεις τώρα, δεν το καταλαβαίνεις. Ηρέμησε και μετά πάει. Δικαιούμαι μια σταγόνα ευτυχίας. Γιατί? Δικαιούσε, ρε Γαλάτια, δικαιούσε. Λοιπόν, να πιάσουμε ένα πράγμα που αρχίζει, γιατί σαν να μάθαμε τα ουλά. Λοιπόν, τούτη θα μένει η καρέκλα μου, εντάξει. Τούτο είναι το γραφείο μου. Εμείς οι δυο είχαμε δεσμό και χωρίσαμε. Οκ, τώρα. Τα δωράζει να πάει, εγώ θα συνεχίσω να είμαι ο διευθυντής του καναλιού και εσύ θα είσαι η κουμέρα μου και όχι ο οδοντίατρος. Εντάξει, επιστηγές. Κοίταξε να δεις, Βασίλη μου. Δεν σε θέλω άλλο στη ζωή μου. Θέλω να χωρίσουμε. Ρε, να με πελάνεις τώρα, τι σου είπα. Σου είπα ότι χωρίσαμε πριν να πάθω αμνησία. Δεν κατάλαβες. Εγώ σε χωρίζω τώρα.
Αν πάει καλά το τηλέφωνο, καθένα με ένα μπελάρι, πάει καθόλου καλά. Και θέλεις να σου πω το λόγο που σε χωρίζει ο Βασίλη μου. Ναι, πέμουν να δούμε. Ένα λεπτό να κάτσω να μου πεις το λόγο, γιατί είμαι πάρα πολύ περίεργο να μάθω το λόγο που με χωρίζει. Τελικά αποφάσισα να μείνω με τον άντρα μου, τον Αντρίκο. Τον αγαπάω. Ποιο δουλεύει, ρε. Ποιο δουλεύει, ποιον αγαπά. Αγαπά τον Αντρίκο. Αγαπά τον Αντρίκο ξαφνικά επειδή κέρδισε μισό εκατομμύριο, γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να συγκριθεί μαζί του. Εμπέκαλα γενικά. Γιατί φυσικά ο Αντρίκος είναι πολύ καλύτερος. Βεβαίως είναι πολύ καλύτερος, γιατί έχει παραπάνω λεφτά. Και τούτη στιγμή ο καλύτερος είναι ο που κρατά παραπάνω λεφτά, σωστά. Έλα, Χριστιανέ μου, σταμάτα να με παρακαλάς. Δεν σε θέλω άλλο, θέλω να χωρίσουμε. Έπαιξες και έχασες. Δεν μπορεί να μην πω πάθε. Ρε, για να, εγώ κεφαλάρα εσύ. Και τώρα σε παρακαλώ, άδειασέ μου την γωνιά, γιατί έχω δουλειά να κάνω στο γραφείο μου. Άντε πάλι, το γραφείο τη πάλι. Το γραφείο τη, λοιπόν, να τελειάκου να δει. Θα με αναγκάσει να κάνω κάτι που δεν το θέλω, αλλά δεν μου αφήνει άλλε επιλογέ. Ρε Βασίλη μου, ό,τι και να κάνεις, εγώ δεν γυρνάω μαζί σου. Λοιπόν, θα πάρω τον καναλάρχιο και θα του ζητήσω να σε απολύσει. Μην κάνεις τον κόπο. Τον πήρα εγώ και του είπα εγώ να απολύσει εσένα. Τι έκανες? Κοίταξε να δεις, Βασίλη μου, την εποχή που έλειπες, το κανάλι πήγε πάρα πολύ καλά. Τα νούμερα ανέβηκαν. Και φυσικά αυτό δεν το λέω εγώ, φάνηκε από τα νούμερα. Χαιρετώ. Νούμερο! Ωραία, θα το φύγω έτσι. Θα πάρω τον καναλάρχιο τηλέφωνο. Πάρτε θέση για γύρισμα. Αρχίζει πολλά εδώ τα τελευταία, κύριε σκηνοθέτα. Συμβαίνει κάτι? Έχω και εγώ τα δικά μου, ρε Χρήστο. Και εμείς έχουμε τα δικά μας, αλλά ερχόμαστε πάντα στην ώρα μας, εγκλέσει. Μπράβο, και εγώ είμαι Κυπρέος. Μπορούμε να αρκέψουμε τώρα? Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε πριν να πάτε γύρισμα. Όχι, Βασίλη μου, σε παρακαλώ, χαρίς. Δεν έχουμε ώρα τώρα να παίξουμε ούτε μαπάν ούτε ούνο. Πήγαινε στο γραφείο τη Τάλο και παίζουμε μετά. Φώτη μου και αγαπημένοι μου συνεργάτε. Θέλω να σα πω ότι επανήλθε η μνήμη μου και είμαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο, κύριε Βασίλη. Δηλαδή, θυμήθηκε στα ουλά. Ναι, και ανυπομονώ πάρα πολύ να ξεκινήσει η σειρά. Και είμαι σίγουρο ότι ο κόσμο θα την αγαπήσει. Άτε. Ένα μείνετε στο γύρισμα να μα δείτε. Βεβαίω. Τέλεια. Λοιπόν, πάρτε θέση. Σετ. 3. 2. 1. Πάμε. Αγαπημένη μου ουρανία, τώρα που θα θκευάζεις το γράμμα μου, εγώ να είμαι μίλια μακριά σου. Κάπου στο αλβανικό μέτωπο μαζί με άλλους συμπατριώτες μας. Αφού εθιάλεξες τελικά τον Λάμπρον, εγώ δεν είχα κανένα λόγο να μείνω στην Κύπρο. Εύχομαι να είσαστε ευτυχισμένοι. Αχ, και να ξέρεις, Παναή, πως εγώ είναι εσένα που αγαπούσα. Ελπίζω να με συγχωρέσεις κάποτε που είπα ναι στην πρόταση του Λάμπρου. Ουρανία μου, εγώ πρέπει να... Τι γονείς που κάτω από το τραπέζι, ουρανία? Τίποτε. Ένα γράμμα που τη μαμά μου. Κλαίεις, γιατί κλαίεις? Τι σου έγραψε η μαμά σου? Ότι πεθύμισε μας και θέλει να με δει. Να πάμε. Να πάμε, ουρανία μου, λέμε, σαν να ζούμε. Να παντρευτούμε, πρέπει να ζητήσουμε την ευχήν της, ναι. Ο πατέρας μου με συγχώρεσε ακόμα. Που έφυγε από το σπίτι. Με φας. Να τα κανονίσω εγώ. Να του μιλήσω για να καταλάβει. Θα έχω βασίλισσα σαν την κόρη του. Γιατί όμως είσαι λυπημένη, ουρανία μου? Να παντρευτούμε, πρέπει να είσαι χαρούμενη. Είμαι, Λαμπρό. Είμαι. Καλώς. Εγώ να πάω στο ράφτη να μου πιάει μέτρα για το γαμπριάτικο κουστούμι. Να ξέρεις ότι θα σ' αγαπώ σπου να πεθάνω. Ασκοτωθώ στον πόλεμο, θέλω να έρθεις να ψήσεις έναν τζερί στον τάφο μου. Θα περιμένω να συναντηθούμε στον άλλον κόσμο, ουρανία. Με πολύ αγάπη, Παναής. Let's go.
Λοιπόν, όπως έχουμε μπει, αυτό είναι το σπίτι. Σας ενδιαφέρει να το αγοράσετε? Τέληξε το! Δεν είχα ιδέα ότι έκαναν έτσι πράγμα. Εν ήθελα να το μάθεις με έτσι τρόπο. Ένα λεπτό ρε Ραφαέλα. Εν καταλαβαίνω. Τι να μάθω με έτσι τρόπο? Ειλικρινά, από μόνη τους που ήρθα σπίτι σου. Κι δεν θέλω να νομίσω ότι σε πιέζω να ξανασμίξουμε γιατί μένει και στο μωρό σου. Τι? Εν είχα ιδέα ότι ήρθα να σου ζητήσουν εξηγήσεις. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μόλις είπες ότι είσαι έγκυος. Ναι. Και γιατί έπαθες σοκ, λέει, όχι το πρώτη φορά? Όχι, όχι, εγώ τώρα το ακούω. Έλειπα από το σπίτι νύχτες. Φώτη. Ναι. Φώτη, μιλώ σου, μ' ακούεις? Sorry, ρε μάμπο, κάτι σκέφτομαι. Μα να μου πωσείς, ρε φίλε. Πρώτη φορά σε θέλω έτσι προβληματισμένο. Πέμ, μίλα μου. Βγάρτε από μέσα σου. Ξέρεις να μου καταλάβα, ρε μάμπο. Πέμ, πέμ μου κι εγώ με δίπλα σου. Κάποτε είχε πει ο Παύλο Κοέλη ότι άμα θέλεις κάτι πάρα πολλά, το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις. Ρε φίλε, τον Κοέλλον που λαλείς, όν τον ξέρω, αλλά πέμ μου, πού θες να καταλήξεις? Ότι τελικά ισχύουν το πράγμα, ρε μάμπο. Αν θέλεις κάτι πάρα πολλά, γίνεται μια ανεκατοσία όσο το αποκτάς ποτέ. Περίμενε. Αν κατάλαβα καλά, εσύ είχες κάποια σχέδια, αλλά κάποιος σου τα χάλασε. Πέμου, ποιος εμπούει να πάμε καμάν Χρήστο. Κάθεται ακριβώς δίπλα σου. Ποδά, εγώ ίδιος σαμποτάρω τον εαυτό μου. Φίλε, τούν τα πράγματα εγώ δεν τα ξέρω. Αλλά, άμα θέλεις κάτι, ρε φίλε, το σύμπαν συνομωτεί να το αποκτήσεις. Εν είναι έτσι που μένω ο Παύλος ο Κουέλλος. Ε, Παμπο, μαζί μιλούμε και χόρκα κατά λάμω, έρχομαι. Ρεάτε, κανεί. Πού πάω να πιάνω, πήγε, κάνω. Πού είσαι, ούρ. Είσαι μια ώρα που σε πιάνω τηλέφωνο. Ήμουν με τη Σοφία, Φώτη. Είπες σου κάτι? Ναι, είπε μου κάτι, Φώτη. Είπε μου ότι η Ραφαέλα είναι έγκυος και περιμένει το μωρό σου. Κοίτα καλά, δεν το ήξερα. Πριλίον το μάθα, αρχίζουμε σου το. Άφησε με, θέλω να ακούσω τίποτα. Όχι, όχι, περίμενε. Είπα της μόλις σχολάσει να βρεθούμε να μιλήσουμε. Εμένα γιατί μου το λαλείς? Κάμε ό,τι θέλεις. Καλά, τι μου, δεν το ήξερα. Αλήθεια σου λαλώ. Εσύ στο λόγο μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο απότομο μου ήρθε το πράγμα. Εμένα να δεις πόσο απότομο μου ήρθε, Φώτη. Σε πιάσω με την αγκαλιά. Άντε, θέλω να αγκαλιά. Να σου πω. Φίλη μου, θέλω. Άντε, ποιον καφέ. Θέλω. Σκέφτηκες την πρότασή μου, σου έκαμα? Σκέφτηκα. Πέμω μου. Δημήτρη μου, θέλω να είμαστε μαζί, αλλά με πιέζεις. Αν να μου τα πράγματα είναι απλά, ή θα παντρευτούμε, ή να αξιάσεις ό,τι υπάρχω. Τώρα γιατί γίνεσαι τόσο απολύτως? Άννα μου, προσπάθα να με καταλάβεις. Γίνομαι απολύτως επειδή δεν θέλω να σε χάσω. Δεν θα με χάσεις. Κι εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την πρόταση γάμου που μου έκανες. Επειδή γουστάρεις ακόμα τον Χρήστο, ναι, ναι. Προσβάλλεις με τώρα. Δεν θέλω τον Χρήστο. Με τον τρόπο που του έκαμε εμένα να τον ξεπεράσω πολλά πιο εύκολα από ό,τι νόμιζα. Όταν τον είχα πραγματικά ανάγκη, εκείνος δεν ήταν δίπλα μου. Ενώ εσύ ήσουν πάντα δίπλα μου. Ακόμα και όταν σε πληγώσα. Άννα μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Τότε γιατί θέλεις να επισημοποιήσουμε τη σχέση μας? Δημήτρη μου, εκείνο που θέλω είναι να το πάρουμε σιγά σιγά. Εντάξει, θέλω να ζήσουμε μαζί πρώτα σαν ζευγάρι. Δεν θέλω να βιαστούμε και μετά να κάνουμε ένα λάθος που θα το μετανιώσουμε. Είσαι πολύ σημαντικός για μένα. Και να σε χάσω ξανά. Είναι επειδή δεν θα αντέξω να σε χάσω πως ζω μου ξανά. Δεν θα με χάσεις. Αφού είσαι ένα θέλω. Είσαι έτοιμη για ανάκριση? Ό,τι θέλω να σου πω. Φτάνει που σε έχω δίπλα μου. Απολογούμαστε που διακόψαμε αυτή την τρυπερή στιγμή. Μήπως θέλετε να φύγουμε να συνεχίσετε? Χρήστο, κανεί ειρωνίες. Κάτσε, θέλουμε να σας ανακοινώσουμε κάτι. Υποψιάζομαι, αλλά να σας ακούσω.
είσαι σοκαρισμένος ακόμα. Φαντάζεσαι πώς. Σοκάρεμαι πάρα πολύ η εγκυμοσύνη σου. Συγγνώμη που το έμαθες έτσι απότομα. Νομίζω ότι σου σπίτι όταν ήρθε ο παπούτσι για μου να σε έρθει. Όχι, όχι. Πίστεψε με. Προτιμώ που το έμαθα από σένα. Τελικά έχεις δίκιο. Η οικογένειά μου είναι πάρα πολλά πιεστική. Και εμένα είναι. Δεν φαντάζεσαι τι με περιμένει μόλις πω σπίτι. Κοίτα, Φώτη, δεν πρόκειται να σε πιέσω με την εγκυμοσύνη. Ραφαέλα, είμαι έτοιμος να σου πω τώρα τι θέλω να κάνω. Σε παρακαλώ, δώσ' μου λίγο χρόνο. Κοίτα, ούτε πρόκειται να βάλω το μωρό μπροστά για να σε φέρω πίσω. Ξέρω ότι προχώρησες με τη ζωή σου. Ξέρω ότι είσαι με τη Γαλατία. Αν υπάρχει λόγος να μου το αρνηθείς. Συγγνώμη. Θέλω να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Δεν ήθελα να σε πληγώσω. Ούτε εγώ ήθελα να σε χάσω. Αλλά καταφέρατε. Ναι, το μωρό τι είναι να κάνουμε. Το μωρό μια λύση υπάρχει. Θέλω να το κρατήσω. Κοίτα, Φώτη, δεν έχω καμία απαίτηση από σένα. Κάμε ό,τι θέλεις με τη ζωή σου. Απλά θέλω να σεβαστείς ότι θέλω να φέρω τον το μωρό στη ζωή. Ξάλλου κάποτε αγαπηθήκαμε. Τον το μωρό είναι καρπός έρωτα. Έχεις δίκιο, Ραφέλα. Το μωρό είναι να το αναγνωρίσω. Έτσι κι αλλιώς, είναι καρπός κάποιο όμορφο έρωτα. Που δυστυχώς δεν τελείωσε. Κοίτα, να ήθελα να μεγαλώσει σε μια οικογένεια. Αλλά αρκεί μου που θα θωρεί τον παπά του. Θέλω να ξέρεις πως ό,τι χρειαστείς είναι να με δίπλα σου. Ναι. Τι, ούτε να με βλέπεις αν μπορείς. Μόλις θυμήθηκα πρέπει να πάω σε μια δουλειά. Κοίτα, Εύα, αν σου είναι δύσκολο να μην ασκούμε πλέον μαζί στο ίδιο σπίτι, πέμουν να πάω να βρω να μείνω κάπου αλλού, ξέρω. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην ασκούμε μαζί. Δηλαδή τώρα λες μου ότι μπορείς να μείνεις μαζί μου στο ίδιο σπίτι. Πες μου το ξεκάθαρα. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, θέλω να σε συγχωρέσω. Αλλά νιώθω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω. Εύα, σε δούμε πράγματα δεν έχει πρέπει. Αν θέλεις να με συγχωρέσεις θα το κάνεις. Εσύ, αν το έκανα εγώ, αν σε απαντούσα θα με συγχωρούσες? Δεν ξέρω. Όχι, απάντα μου, Βασίλη, θα με συγχωρούσες? Νομίζω όχι. Τότε γιατί περιμένεις που μένα να το κάνω? Δεν το λέω τούτο με την έννοια της απέτησης. Αν θες να το κάνεις για να με χωρίσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για να μου απαντήσεις ειλικρινά. Ό,τι θέλεις. Την νύχτα που είσαι στο ατύχημα, άφησες μου έναν τηλεφωνικό μήνυμα. Θυμάσαι? Ναι, θυμούμαι. Είπα σου, θυμούμαι τα πάντα. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν να μου τα πεις όλα. Του τον ήθελες να μου τα πεις? Του τον κατάλαβα. Την ώρα που σου άφησα το μήνυμα, ήταν τα τελευταία λόγια που πρόλαβα να πω πριν να γίνει το ατύχημα. Δηλαδή, αν ήθελε ο Θεός να με πάρει κοντά του, θα ήταν τα τελευταία λόγια μου για σένα. Και η τελευταία σκέψη μου ήσουν εσύ. Τούτο μόνο θέλω να σου πω. Τα υπόλοιπα είναι περίτσα. Περίμενε. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Ούτε εγώ θέλω να χωρίσουμε. Θέλω πραγματικά να προσπαθήσουμε να σώσουμε το γάμο μας. Αλλά δώσ' μου λίγο χρόνο. Χρειάζομαι χρόνο να δοκιμάσουμε. Αν μπορούμε να είμαστε μαζί. Ό,τι θέλεις. Πάντως δεν θέλω να χωρίσουμε. Ούτε εγώ, αλλά μόνο η σκέψη ότι πιέζει με την Νάταλη. Μπορώ να το αντέξω τον το πράγμα. Παρασύστηκα. Είχαμε διάφορα προβλήματα με τους Μητσούς. Άγχος, πίεση. Είναι δικαιολογίες τούτες. Πε μου ένα ζευγάρι με μωρά που δεν έχει προβλήματα. Πρέπει δηλαδή όλοι να κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Δεν είπα ότι είναι σωστό το πράγμα. Απλά εγώ ήμουν αδύναμος. Τούτο με ανησυχεί παραπάνω. Να συνεχίσεις να είσαι αδύναμος κάθε φορά που να έχουμε κάποιο πρόβλημα και να με απατάς. Υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναγίνει. Μεν υπόσχεσαι, Βασίλη. Τα ίδια λάλεσαι με τη Μάγδα. Ούτε τη Μάγδα να απαντούσες τι. Τη Μάγδα να απάντησα τη μαζί σου. Γιατί εσένα αν ήθελα. Ήμουν ερωτευμένος μαζί σου. Και ναι, χώρισα τη Μάγδα για να σε παντρευτώ εσένα. Με την Νάταλη, δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Δεν είμαι ερωτευμένος μαζί της. Δεν θέλω να κάνω μωρά. Μαζί σου ήθελα και έκανα και τα δυο. Έκανα το απλά. Αλλά στην πορεία κάτι έγινε. Κάτι πήγε λάθος στην νέα οικογένεια.
Δεν ήξερα, αλλά θέλει πάρα πολύ δύναμη ένας άντρας να είναι σωστός σε ένα δεύτερο γά. Όσοι το καταφέραν, πραγματικά θαυμάζω τους, τι να πω. Εγώ είπα, σου φάνηκα αδύναμος. Ξέρεις, θα μπορούσα να σε συγχωρέσω μόνο από τούτα που μου είπες. Όμως, δεν ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν ήβρες μια γυναίκα ελκυστική που σου άρεσε για να με απατήσεις. Έκαμε το με την κολλητή μου, με την Νάταλη, την κουμέρα μας. Καταλαβαίνεις πώς μπορώ να το δεχτώ τούτο το πράγμα. Εγώ να δεις βάρος που κουβαλώ μέσα μου. Έκαμε το όμως, Βασίλη. Γιατί? Δεν ήξερα ούτε εγώ ίδιος γιατί το κάμα. Σε παρακαλώ, μην με ρωτάς. Τότε μην περιμένεις που μένα να σε συγχωρέσω. Είσαι πολλά κλειρών πιστολήν τελικά, κύριε Δημήτρη. Ευτυχώς που είναι βιαζητέα και όσες να μπορούν να αγοράσω κουστούμι για το γάμο. Συνήθως είναι οι γυναίκες που πιέζουν για γάμο. Τώρα εσύ, Δημήτρη, πώς σε κατάφερες να το αντιστρέψεις? Ο Δημήτρης έκανε μου την πρόταση σε μια προσπάθεια του να με πείσει να μην πάω στον Καναδά με τη μαμά μου. Καναδά. Καναδά γιατί? Αρέσκει μου που ρωτάς γιατί, ρε Χρήστο. Με τα τελευταία γεγονότα που έγιναν, η μαμά μου έκρινε ότι θα ήταν καλύτερο να φεύγαμε κάπου εκτός Κύπρου. Για λόγους ασφαλείας. Δεν έχει άδικο πάνω σε κυρία Γαλάτια. Με έναν επικίνδυνο τύπο και άντραν της. Όχι, πολλά καλά σκέφτηκε. Πάντως, Δημήτρη, κάμνεις σαν να μην ξανείδες γυναίκα στη ζωή σου. Ηρέμησε, ρε. Να βρεις άλλες άνες να ερωτευτείς. Ποιος σου είπε εσένα ότι θέλω να γνωρίσω άλλες γυναίκες? Μπράβο, έρωτα. Το Ρωμαίο και Ιουλιέτα να είδα. Είναι βαρύθηκες να με ειρωνεύκεσαι? Τόσο πολλά είναι χώνεψης ότι η Άννα τελικά θέλει να μαζί μου. Γιατί τόση βιασύνη να παντρευτείς την Άννα? Τόσο πολλά φοβάσαι ότι μπορεί να σε βαρυθήσει να επιστρέψει κοντά μου. Συγχαρητήρια, Άννα. Εκατάφερε τσίνο που εφόβουμουν. Να δημιουργήσει ένταση ανάμεσα στα αδέρφια μου. Γιατί το έχεις κλειστό. Πρέπει να μιλήσουμε. Γεια σου, Σοφία. Φώτιμο, όχι έτσι νωρίς στο σπίτι. Τελειώσαμε γλύωρα το γύρισμα σήμερα. Μαύριο να είναι η πρεμιέρα της σειράς. Δεν έχει ούτε πράγματα να κάνετε. Καλά, ρε Σοφία. Γιατί ό,τι ακούσεις πρέπει να σου φαίνεται καχύποπτο. Φώτη, μια ερώτηση είναι καμά. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Ράψε, Άγγελο. Παγώ να μπάνιω, να πάμε πολλά κουρασμένα. Φωτή, θέλω να μιλήσουμε για τη Ραφαέλα, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Το τι θα γίνει με τη Ραφαέλα είναι δικό μου θέμα, εντάξει. Όμορφα, ωραία, θέλω να τα πούμε. Ηρέμησε. Μα δεν θα αλλάξει κάτι. Επήρα την απόφαση μου. Ναι, Φωτή μου, θέλω να ξέρεις ότι η δική σου η απόφαση όμως επηρέασε τη ζωή των υπολείπων. Γεννιέται ένα μωρό σε λίγους μήνες. Αν πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα. Συζήτησα το ίδιο με τη Ραφαέλα. Πολλά ωραία. Και πού εκαταλήξετε? Να αναγνωρίσω το μωρό και... Απλά να το αναγνωρίσω. Να το βλέπω, αλλά... Δεν θα είμαστε μαζί. Μάλιστα. Το μωρό... Ερωτήσετε το. Μα με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Σε παρακαλώ. Με τη Γαλάτια... Τι είπετε να κάνετε? Δεν έχω ιδέα. Πολλά μπερδεμένη κατάσταση. Είναι μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Ξέρεις τι λέω, Φώτη? Ότι είμαστε οι επιλογές μας. Έχεις χρόνο να σκεφτείς και να πάρεις τη σωστή απόφαση. Απλά πρέπει να ξέρεις ότι ο ερχομός ενός μωρού στη ζωή ενός ανθρώπου είναι το πιο κομβικό σημείο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να είσαι πατέρας εξ αποστάσεως. Με τον παπά μου. Συζητήσατε το? Συζητήσαμε το φυσικά. Είχαμε και άλλη επιλογή. Αφού ήρθε με γιαγιά της και ο παππούς της και ζητούσαν που μας εξηγήσεις. Σοφία, συγγνώμη που σας έφερα σε δύσκολη θέση. Αλήθεια. Είναι θέμα, ρε Φώτη μου, είναι θέμα. Να απλά τουλάχιστον να μας ενημέρωνες, να μας έλεγες τι συμβαίνει. Μα δεν το ήξερα, και εγώ σήμερα το έμαθα. Μου είσαι πει κάτι πιο νωρίς, Ραφαέλα. Καλή, γιατί το κρύψε που σε, αν δεν μπορώ καταλάβω.
Δεν ήθελε να με επηρεάσει. Είπε πως θα είμαστε ξανά μαζί, να το έκανα γιατί το θέλω εγώ. Όχι για το μωρό. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ενήργησε σωστά μου τη φορά. Οριμάζει πάντως η Ραφαέλα, σου πάει. Τέλος πάντων, πάω να κάνω ένα μπάνιο να ξεκουραστώ εγώ. Ο παπάς μου πού είναι? Δεν ξέρω, πήγαινε κάπου με τον Βίκτορα. Δυστυχώς ή ευτυχώς μες στον το σπίτι, έχουμε πάντα κάτι να μας απασχολεί. Τι να κάνω, Σοφία. Έτσι είναι η ζωή, α. Ναι. Δεν είναι ακριβώς η ζωή. Είναι η οικογένεια του το πράγμα, Φώτη μου. Το πρόβλημα του ενός γίνεται πάντα πρόβλημα και των υπολείπων. Μαζί του όπως πριν. Ούτε να τον κοιτάξω μέσα στα μάτια δεν μπορώ. 3 χρόνια κοιμάται με τη γυναίκα μου και δεν επήρα είδηση. Ποτέ θα μπορέσουμε να είμαστε ξανά όπως ήμασταν πριν. Έτσι έρχεται μου να τον σπάσω από το ξύλο. Πρέπει να πάω. Εντάξει. Ευχαριστώ για την πήρες. Μιλούμε. Στο καλό άντυπο. Πώς εμπόρεσαι, ρε, να μου το κάνεις τούτο. Έχεις δίκιο. Μη μου λες ότι έχω δίκιο. Ξέρω το. Εσύ πώς εμπόρεσες να το κάνεις, αλείς μου, α! Ότι πεις αξίζει μου. Προδώσες με, ρε! Σκότωσες με. Αλλιωτόμαρο. Αντρίκο. Η Εύα θέλει να χωρίσουμε. Κλείσαν το δικό μου σπίτι. Με χάλασε και ο θήκος σου. Η Εύα αγαπάσαι. Είμαι ένας άχρηστος, φίλε μου. Κατάστρεψε φιλία μας. Κατάστρεψε ο γαμός σου. Ο γιος μου μισάμε. Η Εύα θέλει να με διώξει. Τι έκαμα. Γιατί ζω. Γιατί είναι πέθανα στο ατύχημα να ησυχάσουμε όλοι. Δεν το ξαναπείς τώρα, ακούσες. Δεν πρέπει να ζω, Αντρικό. Αλήθεια, δεν πρέπει να ζω. Όταν μου το είπες, πάθα σοκ. Αρρώστησα. Νομίζα πως επέλανα. Μετά που έπαθες το ατύχημα, είπα καλά να πάθεις. Που ήρθα και είδασες στο νοσοκομείο όμως, ας το κρεβάτι. Να μην μιλάς, να μην ακούεις, να μην καταλάβεις. Κατάλαβα πως... πως δεν ήθελα να πεθάνεις. Πως δεν ήθελα να σε χάσω. Λυκώς η χώρα με σε παρακαλώ. Η χώρα με γιατί δεν θα αντέξω να... να μην ξαναμιλήσουμε. Η χώρα με. Συγχώρεσα, σε ρε. Αλλά δεν μπορώ να αξιάσω.
Πολλά παράξενη συμπεριφορά τη ουρανία, α. Σε ποιον που αφήνει 25.000 με στην εκκλησιά. Θα μάθουμε, Σωτήρη. Σε λίγο θα μάθουμε. Και εμείς υποψιαζόμαστε σε σένα, ρε, ότι ότι είπες μας παρακολουθεί. Βίκτορα, εγώ πια το σύλλο για να περάξω τον παπά σου. Shame on you. Μόνο, ναι, και πολλά απειλήσα κανέναν. Δεν ζήτησα και πολλά λεφτά. Λάθος. Θωρείτε κανένα. Όχι, τίποτα. Είναι να έρθει. Πού να πάει. Πως το αμπελό πουλού είναι να έρθει αγάτσι μας το βερκί. Εκτός αν τούτος ο τύπος είδε μας ότι είμαστε δαμέ και περιμένει να φύγουμε για να εμφανιστεί. Σωτήρη. Η ουρανία 25.000 ευρώ που είχε μες στο φάκελο. Και να μας είδε ο τύπος είναι αναγκασμένος να έρθει να μπει μες στην εκκλησιά και να τα πιάσει. Ναι, πάλι ο σταυρός σου πεθερά. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να σε λυπηθεί έτσι ώρα. Ποιος έρχεται. Περίμενε, μπορεί να μην είναι τούτος. Και ποιος είναι, ρε. Έτσι ώρα ποιος έρχεται να μπει μες στην εκκλησιά. Αντί η ρεύκη. Να ψιά καντήλια. Θα περιμένουμε να φκεί και αν το δούμε και κρατά το φάγελο να του μουντάρουμε. Ο φάγελός σου, ρε. Ναι, Άντρικο μου, ναι, ναι, ούλα μια χαρά. Ήρθαν και οι κορούες τώρα να τους το ανακοινώσουμε και τα υπόλοιπα να περιμένουμε να έρθετε με το φύτο. Έγινε. Τι να μας ανακοινώσετε? Είναι να αποθηκάνει βρεν την οικογένειά μας πάλι. Σήμερα έχουμε να σας ανακοινώσουμε πολύ ευχάριστα νέα. Μισό λεπτό να μαντέψω. Η γιαγιά μας ήβρε γαμπρόν της μάνας μας από το Facebook. Όχι, κόρη, όχι. Με τις σημερινές εξελίξεις, όλοι οι γαμπροί θα με βρουν από πίσω. Τώρα έβαλετε μας σε πολλά μεγάλη περιέργεια. Δεν εξελίξεις είχαμε δηλαδή. Ο θείος σας, ο Αντρίκος, με τον παπά σας εκερδίσαν 500.000 ευρώ στον Τζόκερ. 500.000 ευρώ. Τώρα κάμετε μας φάσα, ρε, ναι. Δηλαδή, κάπου δαμεχωσμένη είναι και η κάμερα του αόρατο φακού, ναι. Όχι. Ούτε φάρσα είναι, ούτε αόρατος φακός. Εδώ, σε αυτόν τον χαρτοφύλακα, υπάρχουν τα λεφτά. Άνοιξε το ρίγιο για να δούμε. Ναι, και δεν με ποτέ μαζεμένες 500.000 ευρώ σε μια βαλίτσα. Μα πρέπει να έρθει ο Αντρίκος με το φύτο για να κάνουμε την μοιρασιά. Άσε μας να τα αγγίσουμε λίγο. Ναι, ρε γιαγιά μου, να τα δούμε. Please. Μα πού είναι τα λεφτά? Καλά το καταλαβαίνω εγώ ότι ήταν φάρσα. Γεμάτη! Γεμάτη σούρουχα! Παναγία μου, να φυρτώ! Έχει μια σημείωση, είδαμε. Ο κωδικός του χαρτοφύλακα ήταν εύκολος για μένα, Κρυστάλλα. Συγγνώμη, αλλά μετά που όσα εστερήθηκα στη φυλακή, χρειάζομαι να ζήσω άνετα, φύτος. Γεια σας. Εσφύρισε μου ένα πουλάκι ότι ο κύριος Φύτος έφυγε για Βραζιλία. Ναι, εγκατέλειψε σας. Για να καταλάβετε πόσο αχαήρευτος είναι. Και Ραφαέλα μου, επάρκαρε στο αυτοκίνητο σου πάνω σε διπλή κίτρινη γραμμή. Άφησα σου ένα ραβασάκι πάνω στον τζάμι σου 85 ευρώ. Μένει ο Γιαννάκης. Μίλα! Τι θέλετε, παρετάτε με! Ανοίξε ο σάκος σου να δω τι έχεις κοσμένο μέσα. Τίποτε δεν έχω, παρετάτε με! Ανοίξε ο σάκος σου, αμέσως πάσε μου ξύλο! Ορίστε. Ορίστε. 25.000 ευρώ. Λοιπόν, θα μιλήσεις τώρα ή να καλέσω αστυνομία. Κοσμό, φάκελο, για σου πω. Ο φάκελος τούτος είναι δικός σου.
Ρε, τι γυρεύκεις που μια κοζιάγκαρη, μια γριά γυναίκα και παίρνεις τις κλέφτες της τα λεφτά της. Δικαιούμετρα. Τι λαλείς ρε, είσαι πελός. Δικαιούμετρα ρε κουμπάρε, αφήστε με. Ο Θεός τα πως δεν τα δικαιούσε. Σε τίποτε συγγενής της. Ακριβώς, ύβρεστο, είμαι συγγενής της. Έχεις ένα λεπτό, δύο ωρία να μας πεις ποιος είσαι και γιατί απειλάς την κοζιάγκαρη και πιάνεις της τα λεφτά της. Διαφορετικά, καλό τώρα την αστυνομία. Είμαι ο Πέτρος και είμαι ο άγγωνας της ουρανίας. Ποιος είσαι? Σε κουφός, ρε κουμπάρε. Είμαι ο Πέτρος, είπα σου. Ο άγγωνας της ουρανίας. Είμαι ο άγγωνας της ουρανίας. Μισό λεπτό, πού πάτε? Να βγούμε για καφέ με τους φίλους μας. Σε προβλήμα? Θέλω να μιλήσουμε λίγο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Πάντα θα είμαι η μάνα σας. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να συμπεριφερούμαστε σαν να τσον έγινε τίποτε. Γιατί με συνείδητο όμως αντίχω. Στη ζωή δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα. Θέλω να ακούσετε και τη δική μου εκδοχή. Εμείς δεν θέλουμε. Πάμε, Καρολίνα. Ω, περίμενε. Έχει δίκιο η μάμα. Να ακούσουμε και τις δικές της εξηγήσεις. Μα τι να μας πει, ρε Καρολίνα. Τι να μας πει. Γιατί το έκαμε. Δεν θέλω να ξέρω. Και με κόφτη. Το θέμα είναι ότι έκαμε στο. Απάντησε στον παπά μας με τον καλύτερο του φίλο. Τι άλλο να μας πεις. Με στείνεται όμως στον τοίχο. Όταν θα γίνεις και εσύ γονιός, θα καταλάβεις πώς νιώθω αυτή τη στιγμή. Α, ναι. Εντάξει. Που να γίνω γονιός να μιλήσουμε. Τώρα δεν θέλω να πούμε τίποτε. Σε 5 χρόνια, 10 χρόνια. Γιατί με αδικείτε έτσι. Πώς είναι δυνατόν να είστε τόσο εχθρικοί απέναντί μου. Εσύ μας έκαμες έτσι, μάμα. Εσύ. Πάω τον Βασίλη. Αυτός του... Δεν που με θυμάται. Να τρέχω. Και τι θα του πω, συγγνώμη. Πώς θα κάνεις έτσι, ρε Ναδαλή. Ήθελες τα πολλά χαζάς και τα λίγα. Τώρα δεν σε θέλουν ούτε τα παιδιά σου. Ποιος σε θέλει. Ποιος. Μίλα! Πέμας ποιος είσαι! Είπα σας, τι άλλο θέλετε. Θέλω ταυτότητα και στοιχεία. Παρετάτε με. Γιατί θα πράξεις που για μένα δεν μιλήσεις πρώτα. Είπα σας, είμαι ο άγγωνας της ουρανίας. Και τι καταλάβετε. Ποθένου στα ποθένει ο άγγωνας της ουρανίας, ρε. Ο άγγωνας της ουρανίας έτον για μένα. Ο γιος μου, ο Βίκτορας. Ούτε ο Βίκτορας είναι άγγωνας της. Η γυναίκα σου δεν είναι βιολογικό παιδί της ουρανίας. Εσύ ξέρεις πολλά για μας. Ποιος είσαι, ρε. Μίλα! Είπα σου. Είμαι ο άγγωνας της ουρανίας. Γιατί δεν καταλάβεις. Δεν καταλάβω γιατί δεν έχω λόγο να καταλάβω. Τα μισά που λαλείς είναι αλήθικες. Η ουρανία φαίνεται πολλά που εσάς είπε για τη ζωή της. Και δεν τα ξέρουμε εμείς και ξέρεις τα εσύ. Κι εγώ πριν να μην αντέπαθα. Έμαστε να τα μάθουμε και εμείς καλό. Εσύ ειδικά, Οδυσσέα, που γράφεις σενάριο για τη ζωή της ουρανίας, έπρεπε να τα ξέρεις. Τούτος ξέρει πολλά για μας. Τόσους μήνες μας σε παρακολουθούσε. Τι σου έκαμε, ρε γυναίκα. Γιατί την παρακολουθείς, γιατί την απειλείς. Ζητώ το που δικαιούμαι. Ο πατέρας μου είναι γιος της. Ένα λεπτό, να καταλάβω. Αφού η ουρανία έχει μόνο έναν παιδί. Η γυναίκα μου. Σου τα είπε νουλά, Οδυσσέα, για να τα γράψεις στο σενάριο σου. Είμαστε εσύ καλό που τα ξέρεις καλά, ρε. Ανοίξω στόμα σου και μίλα. Πέτα, γιατί θα καλέσω την αστυνομία. Εδώ τηλέφωνο, κρατώ το. Μίλα! Το λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα σας τα πω, αλλά θα με αφήκετε να φύγω. Εσύ, Πέτα, κι εγώ θα κρίνω, αναλόγως. Το 41 η ουρανία έμεινε έγκυος που τον παππού μου, τον Παναή. Εν τα ξέρεις καλά. Ο Παναής χάθηκε στο αλβανικό μέτωπο. Εσύ δεν τα ξέρεις καλά. Πριν πάει στον πόλεμο, να φύγει ένα έγκυο την ουρανία. Γέννησε μέσα ορφανοτροφείων και ο παπάς μου μεγάλωσε μέσα ιδρύματα. Πάντα ήθελε να έπει τους ζωολογικούς γονείς του. Και ειδικά τη μάνα του. Τελευταίως ανακαλύψαμε πως η μάνα του είναι η ουρανία. Καλά, ρε. Να το δεχτώ.
πρώτα όλα που είπες. Αφού είναι έτσι, γιατί δεν πιάσετε σερκέτσε να έρθετε με τον πατέρα σου, να την έβρετε, να της μιλήσετε. Αν είναι αλήθεια του τα που λαλεί. Παρά απειλάτε την. Για ένα λάθος που έκαμε πολλά το μετάνιωσε. Ο πατέρας μου πέθανε, έμεινα μόνος μου. Αφού ήξερες ότι υπάρχει η γιαγιά σου, γιατί δεν έψαξες να την έβρεις. Λοιπόν, είπα στα ταούλα, κανεί αφήστε με να φύγω. Μίλα, γιατί τα έκαμε στον ταούλα, γιατί μας απειλούσες, τι ζητούσες που μια γριά γυναίκα, που είναι η γιαγιά σου, ρε. Λεφτά, λεφτά θέλω. Έπιασες 25.000, κανεί. Εν τα λεφτά που έχουν αξία, όξα ότι ήβρες τη μητέρα του πατέρα σου. Λοιπόν, θέλω λεφτά, τίποτε άλλο. Εν είχα κανένα σκοπό να της κάνω κάπου. Λυπούμε πάρα πολύ. Δεν μου αφήνεις άλλη επιλογή. Θα πάρω το αμέσως τηλέφωνο στην αστυνομία. Τη γιαγιά μου να πιάσεις. Γιατί? Για να την πεθάνεις μια ώρα γλυωρότερα με τούτα που να της πεις. Θέλω να με βοηθήσει. Τι λέει ρόδος είσαι άνθρωπος. Μα είναι καθόλου καλό άνθρωπος. Χρήστης είμαι. Γι' αυτόν ήθελα λεφτά για τη δόση μου. Τηλεφωνάτε της γιαγιάς μου να με βοηθήσει. Παπά τι λαλείς. Τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν έχω τη δόση μου κάθε μέρα να πεθάνω και κανένας θα με γυρέψει. Πιάσου την αστυνομία. Όχι, όχι. Οδυσσιά, σε παρακαλώ. Εν τη δόση μου που θέλω. Μόνο η γιαγιά μου μπορεί να με βοηθήσει. Σας παρακαλώ, τηλεφωνά. Δεν έχω κανένα στον κόσμο. Ανδρίκο, να πας να ξεκουραστείς, να το σκεφτείς λίγο λογικά και θα τα πούμε μετά, εντάξει. Το λίγο. Άκουγα σου το πόνο, κατάλαβες. Δεν σε θέλω ποιον. Αηδία σας. Δεν με κοφτεί. Ούτε που θα πάει. Ούτε με ποιος θα πάει, ούτε που θα μείνει. Αρκεί να αφήσεις που τούν το σπίτι, το θα βρει. Άξι, μην με ξατραβείς, α. Εσένα ξέρω σε. Πού πόθε. Παρακολουθούσες το σπίτι του Οδυσσέα και της Σοφίας. Κράτας μια κάμερα. Επίσης να την αφήξεις έξω από την πόρτα του και μετάμωσες. Γιατί. Επειδή είπα ότι είναι η κάμερα, έχει στοιχεία που μπορούν να κάψουν το φώτι. Όπως. Τον πυροβολισμό του, αντρός της γκόμενας του. Πρέπει να φύγω, να πάω Καναδά. Δεν θα σε αφήσει ο Φώτης. Αγαπάς σε υπερβολικά. Μένε σε σένα, να τον κάνω να με μισήσει. Και πας τούτο, θέλω την βοήθειά σου. Σωτήρη, να που έγινε. Ποιος σε χτύπησε. Πού είναι ο κόρος της ουρανίας. Ζήτησε μου να τον αφήσω να πας στην τουαλέτα. Και που έρχεται τον είδα εδώ και μου την πουάνα με την καρέκλα και έφυγε. Πότε έγινε για τούτο. Πριν λίγο, έτσι πολύ ώρα. Τούτος ο άνθρωπος θα σας προκαλέσει πολλά μεγάλα προβλήματα. Θέλω βοήθεια! Θέλω βοήθεια!